Ότι δεν είναι ακόμη φανερό. Ε, γιατί? Εάν πάμε σε εκλογές, πράγματι υπάρχουν ημερομηνίες, οι πιθανότεροι είναι 17 Ιουνίου, να έχουν τελειώσει και οι πανελλαδικές. Δεν υπάρχουν πιο νωρίς ημερομηνίες, αυτά τα 10 Ιουνίου και τα λοιπά δεν ισχύουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Και να περιμένουμε γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη οι διερευνητικές. Η πρώτη βέβαια τελείωσε σήμερα, ο κύκλος Σαμαρά. Υπάρχει όμως το εξής εδώ. Δύο λεπτά. Η πρώτη διερευνητική εντολή, δηλαδή η Σαμαράς, που συνάντησε όλους πλην ήταν μάλλον Καμένο και Χρυσιαγίτες. Αρνήθηκε ο Καμένος, ναι. Και την κυρία Παπαρίγα. Ήταν μια πλήρης αποτυχία. Ήταν μια διερευνητική εντελώς. Ναι, δεν συμφώνησε με κανένα. Μια προσπάθεια να δει ο ένας τις προθέσεις του άλλου σήμερα. Αύριο, λοιπόν, δεν έχει γίνει έχει κάτι το χαρτί εξουσίας. Ο Τσίπρας. Αύριο είναι μια δύσκολη μέρα για τον κύριο Τσίπρα και για τον Μπράβο. ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τώρα, ενώ κουβεντιάζουμε εδώ πέρα και εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έδειξε ότι δεν θα έχει μια ευτυχή κατάληξη. Έδειξε σήμερα. Εσείς λέτε, δεν είμαι τόσο βέβαιος. Ναι. Και επειδή εκτιμώ πάρα πολύ τις πληροφορίες σας, μπορείτε να μου πείτε πού στηρίζετε αυτό το δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι πάμε για εκλογές. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Καταρχήν, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι από σήμερα το πρωί το μνημόνιο είναι νεκρό. Δεν υπάρχει μνημόνιο μετά από αυτή την ψήφα. Έτσι. Καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή, ούτε κάποια από τις επόμενες, ακόμη και αν γίνουν εκλογές, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το μνημόνιο. Είναι σαφής η αντίθεση του Έλληνα πολίτη, του εντολοδόχου του. Υπάρχει στο τραπέζι η πρόταση με τις κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας. Οι κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας έχουν πολλές και διαφορετικές εναλλακτικές. Η σημερινή μέρα έχει κυλήσει απλά σε μια εξέλιξη, μια πρώτη διερεύνηση των προθέσεων. Βλέπουμε ο κ. Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, αύριο που ξεκινάει για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ στριμωγμένοι. Πρέπει να δείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει σε εκλογές, καταγράφει δυνάμεις, αλλά αρνείται την κυβερνησιμότητα. Αυτό γίνεται πρακτικά πολύ δύσκολο για αυτούς. Υπό ποια έννοια? Η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία δείχνει σε πολλά επίπεδα πρόθυμη να συζητήσει διάφορα σενάρια. Το ΠΑΣΟΚ, έχοντας κλείσει πλέον τον ιστορικό του κύκλο στην πραγματικότητα, είναι 31 έδρες στο κοινοβούλιο αυτό, δέχεται τα πάντα, λέει. Επισήμως. Θέλετε να συμμετάσχουμε? Βάζει πέντε σημεία. Τι θέλετε, λέει? Το βασικό σημείο είναι συμμετοχή των δυνάμεων της αριστεράς και κυρίως του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια κυβέρνηση. Γιατί ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον σου λέει από αυτή την πλευρά έχει δίκιο. Πώς θα κάνουμε κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης χωρίς το δεύτερο κόμμα, που εν πάση περιπτώσει είναι το δεύτερο κόμμα? Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Το τελευταίο σενάριο που ανέφερε ο κ. Καπρενάρος, δηλαδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να τους καλέσει όλους και να τους πει βρείτε τα και πάμε στη λογική της εθνικής ενότητας. Ακριβώς αυτό το σημείο είναι που εγώ κρατάω μια επιφύλαξη να δούμε. Ότι, δηλαδή, τι μπορεί να γίνει? Η αυριανή διερευνητική, η οποία θα είναι πλέον από την πλευρά της αριστεράς και την οποία θέλει να την πάρει σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ για να ασκήσει αυτή τη νέα ισχύ που του έδωσαν οι εκλογές, άκαρπη θα περάσει. Η τρίτη του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περίπτωση θα είναι άκαρπη. Θα πάμε μετά στη διαβούλευση. Ναι, ωστόσο υπάρχει ένα σημείο, έτσι. Θα πάμε στη διαβούλευση. Ναι. Το πολύ ενδιαφέρον σημείο θα είναι, εφόσον θα έχει πιεστεί τις επόμενες τρεις μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει με τις αριστερές δυνάμεις. Τα δύο μεγάλα κόμματα του ανοίγουν μεγάλες δυνατότητες και εναλλακτικές και του λένε μπες μπροστά εσύ. Και εμείς να σε υποστηρίξουμε. Οπότε, λοιπόν... Άρα πώς θα πας σε εκλογές? Στη διαβούλευση, είπε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα φτάσουμε πλέον σε μια πραγματική συζήτηση του κατά πόσον θα υπάρξουν, του κατά πόσον μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, εθνικής σωτηρίας ή εθνικού σκοπού, όπως τη λένε. Με συμμετοχή ποιον? Με τη συμμετοχή όλων. Όλων. Και επιτρέψτε μου, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Και εκεί θα υπάρχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες, γιατί θα καταγραφούν οι απόψεις σε πολύ σοβαρότερη κλίμακα από ό,τι μεταξύ τους. Μάλιστα. Ναι. Ακόμα και σε επίπεδο όρων. Γιατί θα έχει οριμάσει και η διαδικασία. Υπάρχουν συζητήσεις και τώρα. Δηλαδή σήμερα η μέρα κύλησε πολύ γρήγορα, γιατί ήταν η πρώτη προσέγγιση. Ακόμα και σε επίπεδο όρων δεν έχουν πει για νέα μεταπολίτευση. Πώς λειτουργήσε η κυβέρνηση εθνικής ενότητας το 1974? Το 1974. Και αυτό θα μας το